Υγεία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αύριο είναι και η συνέντευξη τύπου. Τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, ειδικά σήμερα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, να είστε καλά. Και εσάς, λοιπόν, κύριε Πιέρο. Καλησπέρα, και καλησπέρα. Και... καλησπέρα. Δείξαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Εντάξει, είναι κύριε Καλαγεροπούλου, συγγνώμη, το πήγα. Δείξαμε τους τρόπους επικοινωνίας για τους τηλεθεατές μας, για τα ερωτήματα στον Υπουργό. Ήδη έχετε στείλει κάποιες ερωτήσεις και για τα γενόσημα θα τα ρωτήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω όμως, Υπουργέ, από τη σύσκεψη που είχατε σήμερα και αύριο, από τη συνέντευξη, γιατί είδα και το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι στο επίκεντρο η τέλεση των απογευματινών χειρουργείων. Και είναι περισσότερα από 30.000. Οπότε είχε ενδιαφέρον να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτό και ποιοι ασθενείς θα μπουν σε προτεραιότητα για τα απογευματινά. Είναι σχεδόν 40.000. Για να ξέρει ακόμα, ειδήσει, έχω ρωτάει ο κ. Πολάκης και τώρα και υποψήφιο αρχηγό πρέπει να τον πούμε για σεβασμό. Έχουμε πάρει την έγκριση από τα τεχνικά κλιμάκια, αλλά περιμένουμε την έγκριση την τυπική από την Επιτροπή. Αυτό δεν μπορώ εγώ να κρίνω πότε ακριβώς θα έρθει. Πιέζουμε να έρθει, όσο είναι πιο γρήγορα, αλλά είναι θέμα Ευρωπαϊκών Αρχών. Θα γίνουν, δεν συζητείτε τώρα, τώρα είναι θέμα κάποιων εβδομάδων. Από την ώρα που θα ξεκινήσουν, ο σκοπός των απογευματινών χειρουργείων των δωρεάν είναι ο εξής. Θα ξεκινήσουν όλα τα νοσοκομεία που διαθέτουν απογευματινά χειρουργεία και θα παίρνουν τηλέφωνο email στη λίστα του χειρουργείου ανάποδα. Δηλαδή, περιμένεις 2 χρόνια, θα είσαι πρώτος. Λογικό. Περιμένεις 1 χρόνο και 11 μήνες, δεύτερος. Άρα, πρώτες ή μεγάλες αναμονές. Πρώτες μεγάλες αναμονές. Θα πάμε από πίσω προς τον παρόντα χρόνο. Πολύ σημαντικό. Ο στόχος μας είναι οι άνθρωποι που έχουν περισσότερο ταλαιπωρηθεί και που για να έχουν μείνει σε αναμονή τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν άλλες λύσεις να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, να μπορέσουν αυτοί να εξυπηρεθούν πρώτα με τα δωρεάν χειρουργία. Επίσης θα έχουμε και την δυνατότητα ένα κομμάτι κυρίως από επεμβάσεις όπως είναι οι καταράκτες, που είναι πάρα πολλές αναμονές, είναι πάνω από 20.000 αναμονές, να τις κάνουμε με κάποιο βάουτσερ, ώστε να διαλέγει κάποιος που θέλει να πάει να την κάνει. Κυρίως για να φύγουν γρήγορα, επειδή θα πάνε ένα πολύ μεγάλο φόρτο και θα κολλούσε το σύστημα σε αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε μέσα σε ένα διάστημα περίπου μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι να έχουμε περίπου φέρει τη λίστα στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών. Σημαντικό είναι αυτό και αυτό που λέτε για την αντίστοιχη. Θα πάμε, λες, σε επίπεδα πολύ πιο κάτω από την περίοδο την προ-COVID. Και αυτό που λέτε για την έγκριση των χειρουργείων από κάτω. Είναι σημαντικό. Τα πάρετε. Τα χρήματα τα έχουμε δεσμεύσει. Τα χρήματα δεν έχουν κλειδωθεί. Αλλά για να πατήσουμε τον κουμπί πρέπει να έρθει η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πήραμε την έγκριση την περμένη Τετάρτη από τα τεχνικά κλιμάκια. Τα τεχνικά κλιμάκια στέλνουν την εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζεύει διάφορα αιτήματα από διάφορες χώρες και κάνει μία συνεδρία. Περιμένουμε αυτή τη μία συνεδρία. Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με αυτό που επίσης είδα ότι συζητήσατε σήμερα για τα επίγοντα περιστατικά, την διαχείρισή τους για ταχύτερη εξυπηρέτηση. Έχω πει πολλές φορές και το λέω και από το δικό σας δελτίο. Επιθυμώ οι πολίτες μου να κρίνουν τη θητεία μου από το αν θα καταφέρουμε να μειώσουμε έστω και λίγο την αναμονή στις εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων. Ακούω ρεπορτάζ αναμονή 6, 8, 10 ώρες. Έχω να πω σε αυτό ότι είναι αληθές ότι αυτά μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τωρινά φαινόμενα. Είναι διαχρονικό φαινόμενο αυτό του ΕΣΥ. Δεν είναι δηλαδή δεν υπήρχε πριν από 1 χρόνο, πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Όμως, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία ότι αυτό ήταν ένα διαχρονικό φαινόμενο. Θέλω να το πολεμήσω και έχω βάλει σκοπό της θητείας μου να το κάνω. Σήμερα παρουσιάζω στον Πρωθυπουργό το βασικό μας σενάριο. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω εδώ γιατί έχει ακόμα ένα βαθμό ωριμότητας. Πήραμε την καταρχήν έγκριση του κ. Πρωθυπουργού, ότι θεωρείται σωστό το σχέδιο αυτό και μπορούμε να το προχωρήσουμε. Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι σε 2 με 3 εβδομάδες να παρουσιάσουμε τον ελληνικό λαό. Εν λεπτό, Ελένη μου, συγγνώμη. Ναι. Ο στόχος, εντάξει, δεν μπορείτε να μας πείτε τη μεθοδολογία. Το στόχος, ποιος είναι. Ο δηλαδή. Στόχος είναι να μειωθούν τουλάχιστον κατά 2 ώρες οι αναμονές. Κατά μέσο. 2 ώρες. Κατά μέσο. Σημαντικό. Έλα, για να καταλάβετε κάτι. Ο μέσος όρος αναμονής στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, που είναι ας πούμε τα ιδανικά, όσο ιδανικό μπορεί ένα σύστημα υγείας ενός στον πλανήτη, είναι 4 ώρες. Όσο πλησιάζουμε προς τις 4 ώρες, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μέσο χρόνο αναμονής. Μέσο χρόνο αναμονής, να καταλάβετε, στην εφημερία 0 δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί στο τέλο θα έχουμε κάποιε συστάσει περιοδού αντιδράσουν, δεν είναι μπεσβιές. Αλλά δεν πρέπει να είναι και 10 ώρες σε καμία περίπτωση. Άρα στόχο σημείωσε σε 2 ώρες. Κατά 2 ώρες. Όχι σε 2 ώρες. Κατά. Σωστά το. Αν δεν κάνω λάθος, ο στόχος σας είναι να εφημερεύουν όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι, το σενάριο της 24ωρης καθημερινής εφημερίας έχει απορριφθεί. Δεν βγαίνει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όχι, αυτό άρα δεν πλέον δεν. Γιατί αναρωτιόμουν με τι προσωπικό. Εξήγησα και σήμερα στην ΕΙΝΑΠ ότι αυτό το. Ακούσε πώς έγινε αυτό το σενάριο. Εμείς στείλαμε κάποιους ανθρώπους στα νοσοκομεία να μετρήσουμε ακριβώς τις δυνάμεις μας.
από τις ερωτήσεις τους, που ένα από τα σενάρια ήταν 24ωρη εφημερία, κυκλοφόρησαν σχετικά δημοσιεύματα και υπήρξε σχετική αναστάτωση. Εμείς δεν είπαμε θα κάνουμε εξωτερική εφημερία, είπαμε μετράμε να δούμε εάν κάναμε εξωτερική εφημερία, τι θα σήμαινε αυτό για τα νοσοκομεία. Πραγματικά αυτό το νούμερο δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για να υποστηρίξει 24ωρη εφημερία. Άρα αυτό το σενάριο αποσύρεται το τραπέζι. Μάλιστα. Ωραία. Τα χρήματα που έχετε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι για μία φάση ή μπορεί να υπάρξει και δεύτερη και τρίτη φάση? Είναι ταμείο ανάκαμψη. Αυτό λέω. Είναι, πρέπει να τα ξοδέψουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025. Ένα κεφάλαιο είναι. Είναι 51 εκατομμύρια συν ΦΠΑ. Άρα, ό,τι απογευματινό χειρουργείο δωρεάν θα γίνει με αυτά τα 51 εκατομμύρια. Σωστά. Μάλιστα. Δεν έχετε εικόνα πόσο περίπου μπορεί να, για πόσους ασθενείς μπορεί να φτάσουν αυτά? Σε αυτό δεν μπορεί να το απολύσουμε ακριβώς, γιατί είναι διαφορετικό αν θα κάνουμε πολλούς καταράκτες και λιγότερες εγχειρήσεις καρδιάς. Δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο το κοστολόγιο. Θεωρητικά, με έναν μέσο όρο χειρουργείο θα πάει είναι περίπου 40.000, 37.000 με 40.000. Μάλιστα. Συμπολίτες μας που θα χειρουργηθούν δωρεάν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, τώρα δεν είναι μικρό νούμερο, είναι μεγάλο νούμερο. Σε σχέση με το προσωπικό και τα εισοδηματικά, την εισοδηματική ενίσχυση, τι νεότερο έχουμε και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για ψηφιοποίηση υπηρεσιών? Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με την ΕΙΝΑΠ που κράτησε πάνω από 2,5 ώρες. Mm-hmm. Εκεί μπήκαν μέσα οι συνδικαλιστές και ξεκίνησαν, είμαστε στη χειρότερη μας φάση, λιποθυμούμε, δεν αντέχουμε κτλ. Όταν ανοίξαμε τους υπολογιστές και βγάλαμε τα νούμερα ένα νοσοκομείο, διαπιστώσαν όλοι ότι το προσωπικό μας σήμερα είναι περισσότερο από το 19. Να φέρω ένα παράδειγμα από το νοσοκομείο που είχα εκεί και μια έτσι λογομαχία με μια εκπρόσωπο της ΕΙΝΑΠ από τη Νίκαια. Η Νίκαια είναι ένα νοσοκομείο, μιλάμε για το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας τώρα, έτσι, για το οποίο ο προϋπολογισμός του από το 19 στο 24 έχει αυξηθεί, κρατείτε, κατά 71%. Αν είναι δυνατόν να θεωρούμε μια κυβέρνηση που σε ένα από τα πιο εμβληματικά νοσοκομεία της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά, έχει αυξήσει τον προπολογισμό κατά 71% από το 2019, ότι αδιαφορεί για το ΕΣΥ ή για τις λαϊκές γειτονιές. Και βγάλαμε τα νούμερα που δεν αφηρητούνται, γιατί αυτά είναι οι προπολογισμοί επίσημοι, έτσι. Και εκεί υπήρξε ένα σοκ στην πλευρά των συνδικαλιστών, που θέλουν να πούνε στην αρχή ότι δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα. Μετά τα ανοίξαμε και τα είδαν. Είπαν, ναι, είναι μάλλον έτσι, αλλά οι ανάγκες είναι περισσότερες. Εντάξει, δεν θα βρεις ποτέ με αυτούς. Αλλά θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλα αυτά που ακούτε ότι θέλουμε να δυτικοποιήσουμε το ΕΣΥ, έχουμε καταλήψει το ΕΣΥ καταρρύνουν αυτά παραμύθια της χαλιμάς. Πόσο περισσότερο είναι το προσωπικό από το 2019, το βλέπω και το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό που τα έχω πρόχειρα και τα είδαμε σήμερα, το 2019 ήταν 19.000 γιατροί, τώρα είναι 21.000. Mm-hmm. Είναι 2.000 περισσότερο γιατροί στην επικράτεια. Ξέρετε που δημιουργούνται παρεξηγήσεις? Υπάρχει μία ειδικότητα αυτή των παθολόγων και μια δεύτερη των αναισθησιολόγων που είναι λιγότεροι. Γιατί είναι λιγότεροι, υπάρχουν λιγότεροι παθολόγοι, αυτός ο μοναδικός λόγος. Και επειδή σε αυτές τις δύο ειδικότητες, που είναι κρίσιμες ειδικότητες, υπάρχει έλλειψη, αυτή η έλλειψη μεταφέρεται ως πίεση στα νοσοκομεία. Κύριε Υπουργέ, ωστόσο, το ιατρικό προσωπικό σας κατηγορεί ότι έχετε μια στάση απέναντί τους ιδιαίτερα επιθετική και προσβλητική. Μιλάμε για τους ανθρώπους που μέσα στην πανδημία έσωσαν κόσμο και έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο. Πριν μερικές μέρες σας ακούσαμε να λέτε «Ωχ, βαρέθηκα». Άλλη φορά έχετε πει, έχετε χαρακτηρίσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Θεωρείτε ότι βοηθάει αυτή η στάση? Κακοχαρακτηρίσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ποτέ. Με κατηγορεί οι αντιπολίτες και οι συνδικαλιστές για δύο πράγματα. Ένα, γιατί είπα κάφρους στη Μυτιλίνη, όχι τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους συγκεντρωθέντες, κάποιοι ήταν γιατροί και νοσηλευτές, κάποιοι ήταν τελείως άσχετοι, οι οποίοι μεγάλη Τρίτη, την ώρα της τελετής του αγιασμού, έβριζαν και γιούχαραν. Και πράγματι, κυρία Σαπούλου, θέλω να είμαι ειλικρινής, κυρία Καλογεροπούλου, θέλω να είμαι ειλικρινής, όταν γίνεται μια ιερά θρησκευτική τελετή, πρέπει να είσαι κόσμιος ακόμα και αν δεν πιστεύεις. Εγώ ισλαμική τελετή είναι εδώ μπροστά μου, που δεν είμαι μουσουλμάνος, δεν θα κάτσω τον γιουχάρο όταν προσβάλλω. Πάντως η διαμαρτυρία επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να τους λέμε κάφρους επειδή διαμαρτύρονται. Γιατί αλλά αν πηγαίναν σε μια ισλαμική χώρα και το κάνανε πάνω σε ένα ισλαμικό τέμενος, θα δούμε τι θα ήταν το προσδόκιμο επιβίωση. Λοιπόν, άρα ξαναλέω. Πρέπει να σέβονται και οι συνδικαλιστές και οι διαμαρτυρόμενοι τις ευαισθησίες και των υπολείπων ανθρώπων. Μεγάλη Τρίτη πρωί, στην τελετή του αγιασμού,
πάνω στην ανάγνωση του Ιερέου Ευαγγελίου. Να ακούω βρισιές, εγώ δεν το ανέχομαι. Τέλος. Άρα εγώ έκρινα την συμπεριφορά σε αυτό το ενσταντανέ, το οποίο μάλιστα ανέβασα και Facebook Live, ανέβηκε το βίντεο, το έπαιξε ο Άλλος Πρωτοσάλτο και άλλοι σταθμοί την επόμενη μέρα, δεν δείτε αμφισβήτηση από αυτού. Και να σου πω και ήταν και παιδευτικό αυτό που έκανα, γιατί έρχεται όποτε πάω σε εγγένεια και κάνω αγιασμό, την ώρα του αγιασμού υπάρχει πλήρη ησυχία. Ωραία. Κοσμιότητα. Άρα αναφέρθηκα. Πριν από 10 μέρες, γιατί είπατε ότι βαρεθήκατε. Μία δουλειά. Άρα το ένα ενσταντανέ δεν είναι κάφρι γιατροί και νοσηλευτές, είναι αυτοί οι οποίοι εξήφριζαν την ώρα του Ιερού Ευαγγελίου. Και με συγχωρείτε, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και δεν ανέχομαι να ευρίζουν το Ευαγγέλιο την ώρα που ψάλλεται. Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Αν δεν ήταν αγιασμός, θα είχατε μιλήσει μαζί τους. Φυσικά. Όταν πήρα το μικρόφωνο στην ίδια εκδήλωση, κάλεσα την εκπρόσωπό του και μίλησε. Εκπρόσωπό του ήταν μια πρώην υποψήφια βουλευτής του Κουκουέ. Και ήρθε και μίλησε, μια χαρά εγώ στο μικρόφωνο. Δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα του μιλούσα. Ούτε έχω πει εγώ ποτέ να μην διαμαρτύρονται. Αλλά παιδιά, υπάρχουν κάποια όρια. Ιερό Ευαγγέλιο, ιερείς, Μεγάλη Τρίτη. Κάθεσαι Κύριος, τελειώνει η τελετή και συνεχίζει διαμαρτυρία σου. Εγώ το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα όποιος διαφωνεί, διαφωνεί. Σας λόγω και να πούμε λίγο τώρα. Πάμε στο δεύτερο περιστατικό. Αυτό προθεσινό. Γιατί, αν ξέρετε, εγώ όταν μπαίνω σε ένα νοσοκομείο, τα κάνω πάντα όλα Facebook Live. Όλα. Από την ώρα που κατεβαίνω το αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Θέλω να έχω αμοντάρει στα πλάνα, να μην πει κανένα ότι εγώ που θέλω να κόψω τη διαμαρτυρία ή την εικόνα. Είναι, το Facebook Live δεν το, να το μοντάρει, είναι αυτό που παίζει εκείνη την ώρα. Και να μπορούν μετά όλοι οι δημοσιογράφοι, αν είναι δίκαιοι, να κρίνουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Τι έγινε λοιπόν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου? Μέσα σε μια πολύ φορτωμένη έργα που έκανα δύο σπουδαία εγγένεια στη Θεσσαλονίκη, του κέντρου για το μελάνομα, που είναι πρότυπο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, στο νοσοκομείο Ιπποκράτη στη Θεσσαλονίκη, και του νέου στεφανιογράφου, μετά από 22 χρόνια βάλαμε καινούριο στεφανιογράφο στο ΑΧΕΠΑ, σημαντική ενίσχυση δηλαδή των δομών του ΕΣΥ. Έχω φύγει από το κέντρο και έχω πάει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που είναι πολύ μακριά από το κέντρο, για όσους ξέρουν. Γιατί έχω τρέξει πολύ και τρέχουν συνεργάτες μου για να βγάλουμε γρήγορα την οικοδομική άδεια για μια μεγάλη κλινική ανοσοθεραπεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Μιλάμε για ένα έργο που θα φτάσει κοντά στα 13-14 εκατομμύρια. Είναι το έργο που θα αλλάξει την εικόνα της ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα. Την ώρα που είμαι εκεί με τους εργολάβους και τους γιατρούς και διευθύνεται με τον λόγο, αλλά θα παίζουν βέβαια που μιλάω, λέω τώρα, έτσι. Και λέει η διευθύνη θεματολογία πόσο καλά πάει το νοσοκομείο και πρέπει να παρασυρθούν το ΕΣΥ και δεν πρέπει να του αφήνουν να βρίζουν για το ΕΣΥ. Εμφανίζεται ένα συνδικαλιστή του Κουκουέ, μπαίνει στη μέση, δεν τον προσεγγάλει κανένα μόνο του και αρχίζει να λέει τη γνωστή κασέτα. Εκνευρίστηκα. Είχαμε το διάλογο που είδατε. Δεν είπα βαρέθηκα τις διαμαρτυρίες. Βαρέθηκα την ώρα που κάνουμε ένα έργο 13-14 εκατομμυρίων που αλλάζει το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το πρώτο που να προτάσει είναι αυτό που θα μου το έχει πει 50 ευρώ. Τώρα. Προσέξτε. Την επόμενη μέρα, αυτό είναι Πέμπτη, Παρασκευή, κήρυξαν στάση εργασία στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος για την Έλεση Μητσοτάκη για να πάνε έξω από τη ΔΕΘ να διαμαρτυρηθούν. Και κήρυξε και συγκεκριμένο. Απαγορεύονται οι απεργίες. Απαγορεύονται οι διαμαρτυρίες. Επιτρέπονται. Μα τη μία σας ενοχλεί γιατί δεν αφήσατε να... Την άλλη γιατί να κάνατε τη βόλτα στο γονείο. Δεν αφήσατε να ολοκληρώσω. Την άλλη γιατί πάει. Δεν αφήσατε να ολοκληρώσω. Μα είναι. Έκαναν στάση εργασία. Εργαζόμενοι είναι. Στους 1.860 εργαζομένους του νοσοκομείου του Παπα-Νικολάου, πόσοι συμμετείχαν σε στάση εργασία. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός που ήρθε και διέκοψε εκείνη τη στιγμή μια σημαντική στιγμή για το νοσοκομείο. Πόσους τελικά εκπροσωπεί τα αλήθεια, ξέρετε? Τα απαντήσατε. Πόσους? Δεν απαντήσαμε. Πόσους? Στους 1.860 πόσους? Δεν ξέρω. Πες ένα νούμερο που είσαι ευχαριστημένη. Δεν ξέρω. Πες ένα νούμερο, όποιο θες. Όποιο θες. Δεν ξέρω. Τέσσερις. Μόνο τέσσερις. Τέσσερις. Είστε σίγουροι? Μάλιστα. Έβγαλα και τον πίνακα στο Twitter τον επίσημο. Τέσσερις. Πάμε να δούμε. Πού το ξέρει? Πήρατε δήλωση. Φυσικά, αφού είναι στάση εργασία. Υπουργέ και λένε ότι τέσσερι. Αφού είναι στάση εργασία. Πήραν δεν προσήλθαν στη δουλειά του. Τέσσερι. Μα οι άνθρωποι πάνε στη δουλειά του, εντάξει. Τέσσερι. Δηλαδή ο κύριο που ήρθε και χάλασε εκείνη την ώρα την κουβέντα που κάναμε για το κέντρο νοσοθεραπεία εκπροσωπούσε τον εαυτό του κι άλλου τρει. Το βρίσκω λογικό, εσύ αυτό. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα του Υπουργείου. Ένα λεπτό. Εντάξει, τα είπαμε. Τα αναλύσαμε. Τα διάκοπα και σταθερά φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα. Δεν το απαγορεύω αλίμονο. Αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν θέματα που τρέχουν. Εγώ αυτή τη συμπορία τη μιζέρια θα την πολεμήσω. Αυτή δεν είναι πραγματική διαμαρτυρόμενη, ούτε του νοιάζει το εσύ. Αυτοί είναι κομμουνιστές, οι οποίοι το μόνο που του νιάζει είναι να πειράξουν το σύστημα, να βρίσκουν την κυβέρνηση και να πούνε ότι όλα είναι μαύρα. Όχι, δεν είναι όλα μαύρα. Ένα-ένα τα αναλύσει. Δεν είναι όλα μαύρα. Να δούμε λίγο και τι επόμενε μέρε αυτό που θα ακούσουμε. Κυρία Καλογεροπούλου, δεν είναι όλα μαύρα το εσύ όπω τα παρουσιάζουν. Άρα.
Πάμε και στα επόμενα. Αυτοτελές φορολόγηση. Προβλήματα έχει, προσθέτω μου πάρει Υπουργέ. Και είπα πριν, οι αναμονές να μειωθούν. Ωραία. Τα χειρουργεία. Αυτοτελές φορολόγηση εφημερίων. Τι σημαίνει για τους γιατρούς και να το πούμε και σε χρήματα αυτό. Εκεί έγινε μεγάλη φασαρία σήμερα με την Έλληνα. Και θα σα περιγράψω. Όταν έγινα ξανά Υπουργός Υγείας, είδα την ΕΝΑΠ την πρώτη δεκαήμερα που έγινα Υπουργός. Η ΕΝΑΠ είναι η νοσοκομιακή γιατρή της Αθηνών Πειραιώς. Μπαίνουν μέσα. Ποιο είναι, λέω, το βασικό σας αίτημα? Το βασικό μας αίτημα, κύριε Υπουργέ, είναι η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών. Γιατί, κύριε, είναι το βασικό σας αίτημα της αυτοτελής φορολόγησης? Διότι, και εξηγούν, κάνουμε εφημερίες πολλές, μαζεύεται μια αμοιβή που είναι πολύ χαμηλή η αμοιβή που μας δίνεται, αν πολλές εφημερίες αθροίζονται, μπαίνουν στο μισθό μας, ανεβαίνουν με φορολογική κλίμακα και με αυτόν τον τρόπο τελικά η εφορία μας πηγαίνει στο 40% και μας τα παίρνουν πίσω. Άρα μου λένε, μας βάζει να δουλεύουμε και μας τα παίρνετε πίσω. Τώρα η κυβέρνησή μας, λέω, το έκανε αυτό? Όχι, είναι διαχρονικό έτοιμο πολλών διαδικών κυβερνήσεων. Και στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάει, και στο Μαρά Βενιζέλο είχαν πάει, και στο Γιώργο Παπανδρέου το συζητάγανε πριν 15 χρόνια. Τους είπα εγώ στην πρώτη μας συνάντηση, εγώ θεωρώ λογικό αυτό που λέτε και θα δώσω μάχη να το πετύχω. Είχα μόλις παραλάβει και είχε 1η Ιανουαρίου είχαν ξεκινήσει νέες εφημερίες Δημήτρη Τάκη, συν 20%. Γιατί συν 20%? Γιατί επί Μιχάλης Τσοχοίδη είχε γίνει συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών και είχε πει το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή δεν θέλω να κάνω αυτοτελή φορολόγηση, δίνω 20% αύξηση, δηλαδή αυτό που θα κερδίζανε με την αυτοτελή φορολόγηση με την προηγούμενη αμοιβή, του δίνω σε μισθό. Μάλιστα. Δίνω μάχη, πάω στο Υπουργείο Οικονομικών, 1, 2, 3, πήγα στο Μητσοτάκη, το κατάλαβε ο Μητσοτάκης, το υιοθέτησε, το νομοθετούμε, το ανακοινώνει η ΔΕΘ. Μπαίνω σήμερα μέσα. Λέει έτοιμα διαχρονικό πάρα πολλών ετών. Έχουν περάσει πάρα πολλούς υπουργούς, το έχουν θέσει σε όλους. Κανείς δεν τους το έκανε. Ήρθε τώρα, τους το έκανε ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης. Μπαίνουν μέσα, μέσα, μέσα. Ξεκινάνε εκεί οι δυο-τρεις κυρίες τσάκρας αριστεράς. Ερχόμαστε εδώ και λέμε τα αιτήματά μας και ποτέ δεν μας ακούτε. Λέει και καθίστε ρε παιδιά, εσείς δεν θα μου πείτε θέλετε αυτό το λιφρολόγηση. Και τι να σας πούμε και ευχαριστώ και σιγά τι μας κάνατε. Λέω και σιγά τι μας κάνατε αφού εσείς το ζητάγατε, λέει 15 χρόνια. Λέει το ζητάγαμε, λέει υποχρεώσεις ήταν. Γι' αυτό σας λέω συμμορία της μιζέριας. Συμμορία της μιζέριας. Δεν είναι άνθρωποι να μιλήσει κανονικά όταν μιλάνε εξωπρεπείς μεταξύ τους. Ναι, χρήμα... ευχαριστώ, το έκανες, πάμε παρακάτω στο επόμενο. Σε χρήματα τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει 130 ευρώ επιπλέον στον καθένα το μήνα. Αν όμως υπολογίσεις πήγαν και το 20% τον Ιανουάριο, μαζί με το 20% πήγαν κοντά στο 200. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά εγώ ξέρεις, δεν μπορώ την αχαριστία, ρε παιδάκι. Ναι. Έχουμε κάτσει, έχουμε σκιστεί. Σου έχουμε βρει λύση που την περίμενες 15-20 χρόνια και ξεκινάς την πρώτη κουβέντα με την κρίνια. Δεν υπάρχει. Και μετά μου λέτε γιατί τους λέω συμμορία της κρίνιας. Με αφορμή. Εγώ έχω καταλήξει οι αριστεροί, την κρίνια την έχουν στην ψυχή τους. Δεν μπορούν να μην κρίνιάξουν. Δηλαδή ξεκινάνε με την κρίνια. Η μιζέρια είναι η φυσική τους κατάσταση. Προφανώς τα τελειωμένα θα συζητάμε. Ακολουθούν την πολιτική του Καποδίστρια. Θέλουν όλο και κάτι παραπάνω. Βρε παιδάκι, υπάρχει τρόπο να κάνει παραπάνω. Το λέω όχι. Εγώ ξέρετε το συμμορία της μιζέριας. Το λέω γιατί βλέπω έτσι στεναχωριέται η κυρία Καλογεννόπουλου. Δεν είναι δική μου φράση. Όχι, εμένα με ενοχλεί προσωπικά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με ενοχλεί. Τη φράση την έχω αντιγράψει. Την άκουσα το καλοκαίρι, πήγα στο νοσοκομείο της Ρόδου από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκου. Mm. Ο οποίος όταν πήγα εκεί στο συνδικαλιστή στο νοσοκομείο, πήγε και του είπε: Αντάντρε, τη μωρή τη μιζέρια. Και λέει: Τύπε, αυτή είναι η μωρή τη μιζέρια. Και του είπα: Θα το αντιγράψω, Γιώργο μου, αλλά δεσμεύομαι. Όπου θα το λέω, τα πνευματικά δικαιώματα. Θα λέω τα πνευματικά δικαιώματα. Να σας κάνω. Ξέρετε πόσο πήρε ο Χατζημάρκο στο Νότιο Αιγαίο? 70%. 70. Αυτό τι σημαίνει. Έλα, πάμε και στην ερώτηση. Για να παίρνετε. Προσπαθώ να καταλάβω ότι οι άνθρωποι αυτοί που διαρκώς διαμαρτύρονται από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν σημαίνει ότι έχουν και δίκιο. Έλα, Δημήτρη. Διαμαρτύρονται για να διαμαρτυρηθούν. Λοιπόν. Ό,τι και να τους κάνεις, θα διαμαρτύρονται. Εσείς δεν έχετε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ότι οι γιατροί έχουν προβλήματα. Πως όντως δεν παίρνουν τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν. Να παίρνουν. Γιατί φεύγουν στο εξωτερικό οι γιατροί? Οι προσπάθειες. Γιατί φεύγουν? Η οικία για τα άγωνα που τους βάζουν τα μεγαλύτερα κίνητα ποτέ στην ιστορία τους. Η αυτοτελής φορολόγηση. Οι μεταρρυθμίσεις με το ιδιωτικό έργο. Γίνονται γιατί αναγνωρίζω απολύτως και ότι υποαμείβονται. Μάλιστα. Και ότι το προσωπικό είναι λίγο και ότι πρέπει να προσελκύσουμε προσωπικό, όλα αυτά είναι αληθινά. Άλλο ότι αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που εσείς σας λέω, τα οποία ασφαλώς πρέπει να προσπαθούμε να τα λύσουμε και προσπαθούμε με όποια επιτυχία μπορέσουμε. Δεν λέω τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά κάτι θα καταφέρουμε. Και άλλο πρέπει να τα λύσουμε όλα μαύρα. Παράλληλα με αυτά, κυρία Καλογεροπούλου,
Ξοδεύουμε μισό δισεκατομμύριο ευρώ και κάνουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ. Για πάμε. Παράλληλα με αυτό, ξοδεύουμε άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ. Καταλάβαμε. Τα περισσότερα νέα μηχανήματα του ΕΣΥ. Παράλληλα με αυτό, κάνουμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Βάλτε μια τελεία τώρα να σας ρωτήσω και κάτι πολιτικό. Με βάση λοιπόν τα διάφορα αυτά περιστατικά που μας περιγράψατε κι εσείς, υπάρχουν και συνάδελφοί σας στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι ο Άδωνης ήταν 4 χρόνια στο ανάπτυξης, έκανε δουλειά, έτρεξε κλπ. Ήταν πιο ήρεμος, να το πω έτσι. Μόλις πήγε στο Υγείας, άρχισε συνέχεια τα επεισόδια, τις φωνές. Και μάλιστα με γιατρούς που, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, είναι ένα, και ένας προνομιακός εκπαιδευτικός, επαγγελματικός χώρος για τη Νέα Δημοκρατία. Και λένε πολλοί, μήπως πρέπει να είναι λίγο, να είναι λιγότερο ο χαρακτήρας του, ο συγκρουσιακός και αυτός που φωνάζει, γιατί μπορεί να μας δημιουργεί πολιτικά προβλήματα σε εμάς και να δημιουργεί και στον εαυτό του αρνητική πολιτική εικόνα. Έχω από την πρώτη μέρα στην πολιτική μου διαδρομή ακούσει τα ίδια επιχειρήματα καμιά 250 φορές. Αυτό τώρα τα λένε οι συνάδελφοί σας στην Νέα Δημοκρατία. Ναι, από συνάδελφοι μου τα ακούσα 250 φορές. Δεν είναι καινούρια. Η άποψή μου στην πολιτική είναι πολύ απλή. Εσύ θα κάνεις αυτό που πρέπει και ας γίνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο στο Υπουργείο Υγείας. Ακόμα και αν αυτό κοστίζει στην κυβέρνηση εκλογικά. Δεν κοστίζει τίποτα στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση χρειάζεται θάρρος. Η κυβέρνηση θα πει την αλήθεια της, που είναι ότι βοηθάμε το ΕΣΥ, ότι στηρίζουμε το ΕΣΥ έμπρακτα περισσότερο πάσα άλλη κυβερνήσεω, ότι έχουμε διπλασιάσει τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων από το 2014, ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό από το 2019 και άλλοι αυτοί που διαμαρτύρονται από το πρωί το βράδυ το κάνουν μόνο για πολιτικούς λόγους. Και αυτό ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Δύο υποερωτήματα. Λέω ως παράδειγμα το περίφημο άρθρο για το νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, όπου μια κυρία, κόρη πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, μου λένε γιατί το λέτε αυτό ότι είναι κόρη πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άμα γράψει ο Περσέας ο γιος μου ένα άρθρο, πόσο καλό είναι το ΕΣΥ, δεν θα πούνε τη αριστερά με το γράφει ο γιος του Γεωργιάδη. Μην κοροϊδό μας τώρα. Λοιπόν, η κόρη του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων τόλμησε να γράψει άρθρο ότι καταραίει το νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και τη έβγαλα από κάτω τα στοιχεία ότι έχει 20% περισσότερους γιατρούς, 17% περισσότερους νοσηλευτές, 50% παραπάνω προϋπολογισμό, εξυπηρετεί 20% παραπάνω περιστατικά, έχει πάρει μαγνήτη που δεν είχε, έχουν ανακαίνιση τα που δεν ήταν ανακαινισμένα κ.ο.κ. Φυσικά δεν ξαναπάντησε. Λοιπόν, ακούστε. Επαναλαμβάνω, το να πάρεις μια κακή στιγμή του συστήματος, θα υπάρξουν πολλές καθημερινά κακές στιγμές, και να πας με τη μία κακή στιγμή να ακυρώσεις το σύνολο του ΕΣΥ, πρώτα απ' όλα είναι επιζήμιο τον ελληνικό λαό. Γιατί δημιουργεί σύστημα ανασφάλεια. Άρα μου λέτε ότι δεύτερον, είναι λίγο φοβητσιάριδες οι συνάδελφοι. Δεν είπα ότι φοβητσιάριδες οι συνάδελφοι μου. Είπα χρειάζεται θάρρος. Αυτό είπα. Ναι, αλλά όταν εσείς το έχετε και εκείνοι δεν το έχουν, προφανώς. Εγώ σας είπα δεν το έχουν αυτοί, εσείς το πείτε. Μα όταν λένε πιο ήπια. Εσείς το λέτε, αυτό το είπα εγώ. Όχι, όταν. Δεν το υιοθετώ ότι το λένε. Πιο ήπια, πιο ήπια. Δεν το υιοθετώ ότι το λένε, το λέτε εσείς. Το ξέρετε ότι το λένε. Μάλιστα. Έχουμε θάρρος. Με αυτό που λένε και σας λέω, όποιος έχει θάρρος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στη ζωή και στην πολιτική. Μήπως όμως αυτό που λένε οι συνάδελφοί σας έχει να κάνει με την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες και που πολλές φορές δεν είναι καλή. Επαναλαμβάνω. Όπως είπατε μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να γνωρίσουν μεγάλες στιγμές ταλαιπωρίας. Αυτό που βασικά ισχυρίζομαι είναι Εθνικό Σύστημα Υγείας στον πλανήτη που ζούμε με μηδέν ταλαιπωρία δεν υπάρχει. Εάν άλλο αυτό που θέλουμε να πούμε είναι. Μην με τρελαίνετε. Άλλο είναι το μηδέν ταλαιπωρία, άλλο είναι το 2 ώρες. Και άλλο είναι τώρα, το 8 ώρες. Θα σας διαβάσω είναι να τώρα. Να χειρουργηθεί ένας άνθρωπος. Και καλό τον κόσμο να μου στείλει ή στο Twitter μου. Και να έχουμε σήμερα πόσο έντονο. Καλό τον κόσμο να μου στείλει. Και να πηγαίνει ανοίξτε, στο Twitter μου. Ανοίξτε και τα στοιχεία επικοινωνίας εκπομπής. Καλό τον να μου στείλει ή στο Twitter μου. Λοιπόν, σημαίνω, Δημήτρης Κατασαβίδης, τα ανεβάζω από τα διάφορα δημοσιεύματα. Ένα μικρό πρόβλημα υγείας με οδήγησε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Ενώ ένα ακόμα πρόβλημα υγείας έτυχε να αντιμετωπίσει το νόμο οικογενειακό άτομο στο Λονδίνο. Για όλους εμάς που κατηγορούμε το ελληνικό σύστημα υγείας, ένα έχω να πω. Μην χρειαστεί κάποιος να νοσηλευτεί στην Αγγλία, γιατί θα λύθει να ανανιώσει γιατί το έχει πει ως τώρα. Το αποτέλεσμα συγγενής μου ήρθε άμεσα Ελλάδα να μπορέσει να γιατρευτεί παίρνοντας την κατάλληλη συνταγή που εκεί δεν τη χορηγούν. Όσο αφορά εμένα, έμεινα κατάπληκτος από την οργάνωση, την προθυμία και την περιπτώση. Όχι. Μαζί γιατί σας είπα, γιατί χορηγούμε το φάρμακο που δεν δίνουν στην Αγγλία. Εγώ σας λέω. Χορηγούμε το φάρμακο, σας είπα. Δεν είπα γιατροί. Ακούστε το άλλο. Φεύγουν μαζικά. Ακούστε το άλλο. Άλλος μου λέει μήνυμα.
Καλησπέρα σας. Επειδή στα μέσα τηλεόραση των σελίδες αναφέρονται διάφορα αρνητικά σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, ήθελα να μεταφέρω τη δική μου εμπειρία ως πολίτης. Είχα ήδη ισόμαστε την εμπειρία με το σύστημα υγείας και θεωρώ χρέος μου προς όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται σκληρά στον τομέα της υγείας να λάβουν αναγνώριση και ένα ευχαριστώ από έναν πολίτη για την προσπάθειά τους και την ποιοτική εργασία τους, η οποία όπως είδα πραγματοποιείται υπό δύσκολες συνθήκες. Και έχει όλο το περιθώριο. Θέλω να πάω και στα μηνύματα των τηλεθεατών. Κανένα αρνητικό δεν σας στέλνω. Πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά ξέρετε τι έχω πει. Εγώ δεν κρύβω τίποτα κατά το χαλί. Λέω, εγώ θα δημοσιεύω τα θετικά, όχι γιατί δεν μου στέλνουν αρνητικά, αλλά γιατί ούτως ή άλλως όλα τα κανάλια και όλες τις τηλεόρασεις μόνο τα αρνητικά. Ας παίζει κάποιος τα θετικά. Ένα λεπτό. Έχετε δει κανένα θετικό σε κανάλι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Στην Ευρώπη, στην ιδιωτική. Ένα λεπτό να βάλουμε και κανένα ερώτημα από τους τηλεθεατές. Ένα λεπτό. Ούτε δεν ήμασταν δεύτεροι. Αφού τα κάνετε καλά. Δεύτεροι, αλλά δεν είμαστε πάντα πρώτες θέσεις. Τότε γιατί παραμένουμε πρώτοι σε αυτό το τομέα. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε. Να ρωτήσω ένα λεπτό και να βάλουμε και τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Να εξηγήσω τι θα πει ιδιωτική δαπάνη για να το καταλάβετε. Γιατί και αυτός ο δείκτης δεν είναι αληθής. Μάλλον δεν είναι ακριβής. Αληθής είναι ο δείκτης. Δεν είναι ακριβής. Πά στο Λουξεμβούργο. Εκεί δεν έχει καθόλου ιδιωτική υγεία. Μηδέν. Είναι όλο δημόσιο. Και είναι πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης. Αν θέλει να κάνει μια κυρία συμπτωματική ψηφιακή μαστογραφία προληπτική εξέταση, ξέρεις πόσο περιμένει στο Λουξεμβούργο. 16 μήνες. Ξέρεις πόσο περιμένει στην Ελλάδα. Μηδέν. Του στέλνουμε μήνυμα στο κοινό να πάει να κάνει άνθρωπο το πρόγραμμα Φόβη Γεννηματά. Ναι, στην Ελλάδα πάνε το κάνει σε ιδιωτικό εργαστήριο. Αυτό το κάνει σε ιδιωτικό εργαστήριο, την ώρα που θα κάνει μαγνητική τομογραφία, συγγνώμη, την ψηφιακή μαστογραφία, αυτό θα γραφτεί στην ιδιωτική δαπάνη. Είναι καλύτερο να περιμένει 0 ή 16 μήνες. Τι είναι καλύτερο τα δύο. Αυτό. Δεν σ' αρέσει το ένα, δεν σ' αρέσει το άλλο. Δεν θα μπορούσαμε. Θέλω να σου πω το άλλο. Δεν μπορούμε διαφορετικά. Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρέπει να πληρώνουμε. Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουμε δώσει μέσω ΟΠΗ πρόσβαση σε όλες τις ιδιωτικές μας κέντρα. Κύριε Υπουργέ. Να πούμε και δύο μηνύματα τηλεθεατών για να τελειώσουμε. Δεν είναι άπειρο το χρόνο. Έχουμε ή δεν έχουμε, κυρία Καλογεροπούλα, τη μέρα που φτιάχτηκε ο ΟΠΗ. Και φύγαμε από τα πρωινή και τα νοσοκομεία μόνο που πηγαίναμε για διαγνωστικές εξετάσεις. Σήμερα πολύ καλύτερη πρόβλημα στις διαγνωστικές εξετάσεις μόνο από 15 χρόνια. Είναι καλύτερα, δεν είναι. Είναι καλύτερα. Μπράβο. Ωραία. Αυτό είναι ιδιωτική δαπάνη όμως, γιατί συμμετοχή. Να δούμε και μερικά πράγματα που αφορούν τους τηλεθεατές μας, γιατί είναι αρκετές οι ερωτήσεις. Αν επιτρέπετε. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι το να είμαστε στο 37 ενώ η Ευρώπη ξέρουμε στο 29 είναι επιβάρυνση. Αλλά δεν είναι τόσο ωραία. Τραγικό αυτό είναι που λέμε. Είναι αρκετά τα μηνύματα τηλεθεατών γιατί από την που δεν αφορούν τα νοσοκομεία, έχουμε Υπουργέ. Πλήρη πρόβλημα να ασφαλίσουμε την υγεία που όμως. Δεν έχουν οι άλλοι. Έχουμε λοιπόν. Πλήρη παροχή ιατροφαρμακευτική περίπτωση να που δεν έχουν οι άλλοι. Κατανοητή. Κατανοητή. Ναι. Είναι αρκετά τα μηνύματα και θέλω να τα συνοψίσω των τηλεθεατών για τα γεννόσιμα φάρμακα και για τις τιμές τους. Μπορείτε να μας το απαντήσετε αυτό γιατί είναι αρκετά. Θέλουν να μάθουν. Το ερώτημα είναι, για παράδειγμα, βλέπω ένα ενδεικτικά που λέει ότι στην Ελλάδα είναι στο 21% και σε όλη την Ευρώπη είναι στο 70%. Και η αύξηση, λέει, το γεννόσιμο θα μειώσει δραστικά την δαπάνη. Λέτε για την κατανάλωση. Ναι, ναι, ναι. Πράγματι, και ότι έχουμε μια ισχυρή ελληνική φαρμακομηχανία γεννοσίμων που κάνει εξαγωγή σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για κατανάλωση γεννοσίμων. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και η προηγούμενη κυβέρνηση που ήμουν μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς. Θεσπίζουμε κατά καιρούς διάφορα κίνητα για τα γεννόσιμα, δεν έχουν αποδώσει. Τώρα είμαστε στο 29%, πριν από 10 χρόνια ήμασταν στο 20%. Η Πορτογαλία, που είναι μια χώρα συγκρίσιμη με εμάς λόγω πληθυσμού και γεωγραφίας, είναι στο 50%. Άρα είμαστε περίπου 20 μονάδες κάτω από την Πορτογαλία, άρα δεν πάμε καλά. Ο Έλληνας προτιμάται το επώνυμο φαρμάκο. Μάλιστα. Τώρα. Κανονικά για να πάμε στο γεννόσιμο, πρέπει να κάνουμε κάποια πολύ βία μέτρα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάστε που έβαλα την αλλαγή της ασφαλιστικής με των γεννοσίμων και μετά πήγα και το δέρωσα και έβαλα 3 ευρώ το φρένο. Το χειμώνα φέτος που το έβαλα και μια μέρα και τα έβαλα 3 ευρώ το φρένο, γιατί βγαίνανε κάποιες διαφορές 15 ευρώ, 20 ευρώ στο κουτί. Για να μας πείτε γιατί έπρεπε να αυξηθούν και τιμές των φαρμάκων. Πάμε μετά, μία-μία. Εγώ όπως όλα απαντάω. Το φρένο το έβαλα γιατί δεν ήθελα να επιβαρύνω πάρα πολύ τον ασθενή, ο οποίος θα επέμενε να πάρει το επώνυμο φάρμακο και να του πήγαινε διαφορά 15 ή 8 ευρώ ή 7 ευρώ. Και βάλαμε το όριο 3. Η εισήγηση των υπηρεσιών του ΟΠΗ και αυτό που ισχύει στις χώρες που λέμε ότι είναι πολλά τα γεννόσιμα είναι. Το κράτος αποζημιώνει το φθηνότερο γεννόσιμο. Τελεία. Δεν αποζημιώνει τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο θα πάρει πρέπει να τσίψει σου. Αυτό κάνει ο κόσμος με πολλά γεννόσιμα. Οπότε τι κάνει ο άλλος ασθενής στη Δανία. Δεν θέλει να πάει να πάρει, λέω μια μάρκα τυχαία τώρα, το Lipitor που είναι γνωστό. Θέλει να πάρει το γεννόσιμο του που το παίρνει τζάμπα. Και παίρνει το γεννόσιμο του. Στην Ελλάδα σου πληρώνω και το Lipitor. Άρα τι προτιμάς. Το επώνυμο. Το επώνυμο. Ωραία. Αυτό έχει να κάνει και με τους γιατρούς. Και βέβαια. Για τις τιμές, για τις αγωγράφες. Είναι πολύ μπλεγμένο. Αλλά ξαναλέω. Αν ο γιατρός πει στον ασθενή του το γεννόσιμο είναι μια χαρά, αυτό θα σου γράψει. Λέω, για αντοχικές κυβερνήσεις έχουμε προσπαθήσει να αυξήσουμε πολύ τα γεννόσιμα, το έχουμε σε πολύ μικρό βαθμό καταφέρει. Και τώρα που μιλάμε και εγώ μιλάω και με τη βιομηχανία
και με τους φαρμακοποιούς για να ξαναφτιάξουμε ένα πλαίσιο που θα οδηγήσει τα γεννά με λίγο πιο. Ήταν απαραίτητες οι αυξήσεις στα φάρμακα. Ήταν απολύτως απαραίτητες. Για ποιο λόγο? Έβαλα ένα βιντεάκι στο Twitter μου από μια ομιλία του κυρίου Ανδρέα Ξανθού στη Βουλή το 2019. Το Μάιο του 2019. Ο οποίος είπε: πρέπει κάποτε να βρούμε το πολιτικό θάρρος για να πούμε την αλήθεια. Αν δεν αυξήσουμε τις τιμές ορισμένα φτηνά φάρμακα, τα φάρμακα αυτά θα αποσυρθούν από την ελληνική αγορά. Και αυτό το είπε ο κύριος Ξανθός το 19. Εγώ τελικά το έκανα το 24. Μεταξύ 19-24 μεσολάβησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πληθωρισμός που τη διαφορά τη μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αυτό να το καταλάβετε. Πάω υπουργός Υγείας και είχα πάρα πολλά mail, σταμάτησα όλα αυτά πια, που μου λέγανε διάφορες κυρίες ή κύριοι, ψάχνω λίθιο για το γιο μου, για την κόρη μου, για το γνωστό μου, για τη γυναίκα μου, για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να βρω. Το λίθιο είναι φτηνό φάρμακο, έκανε 3,5 ευρώ. Αλλά το φάρμακο αυτό, αν δεν το πάρει ο ασθενής που το χρειάζεται, μιλάμε για ψυχικά νοσήματα, μπορεί να απορριθμιστεί και μετά πρέπει να πει στην κλινική να σου λεφτεί για να ξαναρρυθμιστεί. Δεν μπορεί να βρει λίθιο. Λέω, παιδιά, δεν έχουμε λίθιο στην Ελλάδα. Είχαμε 3,5 χρόνια έλλειψη. Δύο εταιρείες θέλουν το λίθιο. Η μία πολυεθνική, η μία το παρέχει στην Ελλάδα ελληνική. Η πολυεθνική, Ιανουάριο του 24 φέτος, το απέσυρε τελείως. Έφυγε. Δεν υπάρχει αυτό το λιθιοφόρο. Έφυγε από την Ελλάδα. Η ελληνική του φωνάζει στο γραφείο μου. Λέω, παιδιά, έφυγαν ανταγωνιστές σας. Χρειάζομαστε το μήνα 70.000 κουτιά αλήθεια, μας πουλάτε 25. Γιατί δεν βγάζετε 70 να τελειώνουμε. Μου βάζουν κάτω το κόστος, μου λένε εμείς σε κάθε κουτί αλήθεια που πουλάμε, χάνουμε 1,5 ευρώ. Και που πουλάμε 25, πολύ είναι, χάρη σας κάνουμε. Λέω, παιδιά, και τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάει το αλήθεια σε μια τιμή που να μην χάνουμε. Δεν λέμε να κερδίζουμε, αλλά μην χάνουμε. Ωραία, λέω, θα πάτε στον ΕΟΦ και τη βγήκε η απόφαση. Θα αποδείξω η κάθε εταιρεία στον ΕΟΦ ότι η τιμή που έχετε είναι κάτω από το κόστος ή εν πάση περιπτώσει δεν σας συμφέρει πια να πουλάτε στην Ελλάδα. Θα σας δώσω την τιμή που πράγματι είναι αυτή που πρέπει να έχετε αυτή τη στιγμή και θα βγάλουμε τις νέες τιμές. Προσέξτε γιατί έγινε αυτό. Η αύξηση αυτή που έγινε, η αναγκαία όπως λέτε, θα μπορούσε. Αναγκαία δεν είπα μόνο εγώ. Ναι, ναι, ναι. Το αναγκαστικό σύλλογο. Εδώ μου πλέξει το εγκόμιο ο Λουράντο. Δεν μπορούσε να την πληρώσει. Θα μπορούσε να καλυφθεί από το κράτος. Δεν μπορεί να την πληρώσει. Το κράτος έχει κλειστή φαρμακευτική δαπάνη και απλώς επιβαρύνει με κλουμπάκ. Τα 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια δεν είναι. Αν θα μπορούσε να μπει. Να απορροφηθεί από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή, όταν πάει ο ασθενής και παίρνει το φάρμακό του, η επιπλέον αύξηση να την πληρώνει το κράτος αντί για τον ασθενή. Το κράτος έχει μία συγκεκριμένη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν μπορούσε να αυξηθεί. Μα αυτό είναι ρωτώ. Ήδη το clawback πάρα πολύ μεγάλο. Όσο και να το αυξήσει. Ξέρει πόσο πήγε το clawback στα νοσοκομεία πέρσι. Η δαπάνη των αυξήσεων. Το clawback είναι επιστροφή. Όσο 82%. Είναι 30 εκατομμύρια που λέει. 30 εκατομμύρια. Αυτά δεν θα μπορούσαν τα 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια στην αγορά. Ναι, να μπουν στην φαρμακευτική δαπάνη. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω, στη φαρμακευτική μα δαπάνη μα λείπουν 2 δισεκατομμύρια. Το clawback του 2023 είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Άρα είμαστε ελληματικοί. Εντελώς. Πιο ελληματικοί δεν γίνεται. Α, πείτε το, ναι. Λοιπόν, τώρα ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Γιατί έχουμε μια πολιτική εξαιρετικά γαλαντόμη στα φάρμακα. Λοιπόν, γιατί έχουμε έλλειμμα 2D. Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Δεν είναι έλλειμμα, είναι clawback. Ναι, ότι πούμε έλλειμμα. Ξέρω ότι. Επιστροφές λέγεται αυτό. Αυτό είναι νόμος του 2013. Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Γιατί ξέρω ότι. Τι ρόλο παίζουν εκεί. Τι εννοεί. Τι εννοείτε, συγγνώμη. Σε αυτή την ιστορία. Φαρμακευτικές πάρα πολλές στην Ελλάδα είχαν αποσύρει τη φάρμακα εξ αυτού του γεγονότος. Σου λένε δεν βγαίνουν. Πάρα πολύ. Είναι αυτή η τιμή. Ρωτώ τον υπουργό. Ένα από άλλο φάρμακο με τον Σοφάλκ. Αν θυμάστε τον Σοφάλκ που χάμος πήγε και πήγε τον Σοφάλκ. Ερώτηση για να τε... Λοιπόν, πρέπει να το ρωτήσω. Το καυτρία, ας πούμε. Δεν είναι υπόθεση εργασίας τώρα. Ο κύριος Πολάκης, όπως είπατε στην αρχή, μπορεί να είναι αρχηγός. Αφεύγουμε την υγεία τώρα. Πάμε πριν να κλείσουμε. Γι' αυτό υγεία είναι. Υπουργός Αξιωματικής. Μπορεί να το δείτε ως υπουργός υγείας να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι υποψήφιος πρόεδρος. Το έχει διατυπώσει. Πώς το βλέπετε το έργο αυτό? Ακούστε, εγώ έχω επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Λόγω της θεσμικής μου θέσης και ως βουλευτής και ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όταν ξεκινάει μια εσωκομματική διαδικασία σε ένα αντίπαλο κόμμα, να μην εμπλέκομαι στα εσωκομματικά τους. Προσπαθώ να μην εμπλέκομαι. Γιατί άλλο να έχω ένα πολιτικό αντίπαλο και να ανταλλάσσουμε τα ξύφη, άλλο να έχω μια διαδικασία να επιλέξουν ποιον θέλουν. Ας επιλέξουν ποιον θέλουν. Τώρα, να σας πω εγώ ότι θα πρότεινα πολλά και το βλέπετε είναι λίγο ακραίο σενάριο. Δεν λέω ότι θα με συνέφερε, προφανώς θα με συνέφερε, αλλά πιστεύω ότι την Ελλάδα θα κακό. Αν πα αυτό είναι θέμα των. Συριζέων. Για τον κύριο Κασελάκη περιμένατε ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Έχω πει σε εκπομπή, του μου παίξει σε βίντεο τα θες μέρες, ότι δεν θα βγάλει την παρέλαση. Έκανα λάθος, πρέπει να έχω πει δεθ. Ήμουν γαλαντόμος. Μάλιστα. Άρα το περιμένατε. Εσείς είχατε πει δεν θα βγάλει την παρέλαση γιατί θα τον διώξουν ή γιατί θα φύγει. Δεν έκανα εσανεολογία. Είπα δεν στέκεται. Είναι τώρα άλλο, το άνθρωπο διώξουν. Άλλο με διώχνουν. Αν με ρωτάτε πώς κρίνω το γεγονός. Το γεγονός.
το γεγονός, όσο και αν θεωρώ ότι ο κ. Κασελάκης προσωπικά θεωρώ ότι δεν έκανε καθόλου για αυτή τη δουλειά. Ειλικρινά το πιστεύω. Και το λέω, δεν τον αντιπαθώ τον άνθρωπο, δεν μου είχε κάνει τίποτα. Απλώς πιστεύω ότι ήταν τελείως. Δεν ήξερα πολιτική, ήταν τελείως ανώριμος. Είναι, ξέρετε, η θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και προέδρου του κόμματος δεν είναι τόσο εύκολη, νομίζει κάποιος. Μια δύσκολη. Αλήθεια. Μόνο άνθρωπο δεν είχε εμπειρία, ήρθα από το πουθενά, δεν ήξερε πρόσωπα και πράγματα, τον τήληξε μια κόλλα χαρτί. Το πιο εντυπωσιακό για μένα που έγινε ήταν ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς, αυτός τελικά είναι ο αληθινός Ρασπούτιν. Για ποιο λόγο? Ο Νίκος Παπάς προσέξτε τι έκανε. Προσετερήσε τον Κασελάκη, τον έσωσε στο συνέδριο με την παρέμβαση Τσίπρα. Το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο. Ναι. Πήρε την, και έδινε την εμπιστοσύνη του. Ποιος ξέρει πώς τον έπεισε, τον έβαλε πρόεδρο της κοινωνικής ομάδας στη θέση του Φάμελου. Που θυμάστε τη συνεδρία που έγινε, που σκοτωθήκαν 17-13, πώς ήταν το αποτέλεσμα. Όπου χωρίς τον Κασελάκη δεν ήταν πρόεδρος προφανώς ο Παπάς. Και αφού έγινε πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, άρα έχει τη θέση τύπης του αρχηγού της κοινωνικής αντιπολιτεύσεως. Πάει στην Κεντρική Επιτροπή, καθαρίζει τον Κασελάκη. Δυστυχώς το ψήφισμα του Παπά δεν ενέπευε το Κασελάκη. Καθαρίζει τον Κασελάκη και τώρα πάει στη ΔΕΘ ο Νίκος Παπάς. Και θα μείνει για 3-4 μήνες αρχικώς δεν πουλούσε ο Παπάς. Ούτε τον ύμνο του. Άρα έχει σχέδιο, λέει τον κύριο Παπάς. Δεν είναι. Εγώ δεν νομίζω. Ρωτάω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άνθρωπος τα έκανε τώρα όπως σήμερα. Λοιπόν. Έτσι, αλλά. Τι είπατε. Δεν νομίζει η Ελένη. Εσείς τι πιστεύετε. Αλήθεια, μου ενδιαφέρει. Μπορώ να κάνω λάθος. Δεν θα τον αδικήσω. Θέλω να ευχαριστήσω. Πάντως εγώ νομίζω όπως μου τα λένε και τι κάνω το ρεπορτάζ μου. Χωρίς κάποιες ψήφους του Παπά δεν βγαίναν τα κουκιά. Απλώς λοιπόν. Είχαν διαφοροποιηθεί κάποιοι λοιπόν. Από τον κύριο Παπά. Μπορεί, μπορεί. Είναι υπουργέ. Καλύτερα να ξανακατεύει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί, αλλά ξέρετε, αν ο κύριος Παπάς θεωρήσει ότι έχει διαφοροποιηθεί και ότι είναι με τον Κασελάκη, πρέπει να παραιτηθεί τώρα. Και να μην βγάλετε άλλο πρόεδρο, είμαι με τον Κασελάκη. Αν ισχύει αυτό που λέτε. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε. Γι' αυτό δεν πείθαμε και τόσο πολύ. Μπορεί να το διαρρέει ο κ. Παπάς αυτό για να το πέσει καλό παιδί. Αλλά στην πραγματικότητα τον καθάζει ο Κασελάκη. Αλλιώς θα είχε παραιτηθεί. Αν ήταν με τον Κασελάκη, να παραιτηθεί τώρα. Δεν ήταν ντροπή αυτό που γίνεται. Όπως το κάνει ο άλλος Παπάς. Ο άλλος Παπάς. Ο Πέτρος Παπάς. Που ήταν πράγμα τον Κασελάκη. Δεν ήταν μουφα. Έχει βγει σε 200 κανάλια, τα έχει χώσει διαδικασία. Έχει πει θα φύγω ο Νοπολάκης. Ήταν ντροπή αυτό που έγινε. Ο Νίκος Παπάς. Μάλιστα. Έχει κάνει. Ωραία. Λοιπόν. Εντάξει. Κλείσα. Καλύτερα. Αν στην περίπτωση που αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική, συνεχίσει να συγχωρείται, το καλύτερο είναι να ξαναβάλει στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δικό του κόμμα. Θα διακινδυνεύσω μία πρόβλεψη. Και τη διάβασα στο News Post που είπε ότι αποσύρεται την πολιτική διαφορά. Εγώ η γνώμη μου και το στοιχηματίζω να αποσυρθεί αποκλείεται. Συμφωνούμε. Έτσι, να αποσυρθεί λοιπόν, αποκλείεται. Νομίζω ότι αν ο Κασελάκης κατέβηκε ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα αισθανόμαι μεγάλη έκπληξη λοιπόν, αν κέρδισε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πραγματικά. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να νικήσει τον Κασελάκη στην κάλπη κάτω. Λοιπόν. Αυτό πιστεύω. Πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο 10.30 δεν είναι η συνέντευξη. Ναι, αύριο 10.30 έχουμε συνέντευξη στο ενδιαφέρον. Υπουργείο Υγείας να κάνουμε μια πλήρη αποτίμηση όλων των μέτρων που έχουμε λάβει. Αυτά που θα λάβουμε τους επόμενους μήνες. Λοιπόν. Και τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάτη. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση.